κινητοποίηση των φοιτητών θα λάβει χώρα αύριο 5η 11 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, προκειμένου να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων οι φοιτητές. Την διαμαρτυρία αυτή στηρίζει και η ΕΝΙΔΙΚ, που απευθύνει κάλεσμα σε εργαζομένους και μη να παραβρεθούν και να στηρίξουν με την παρουσία τους την πρωτοβουλία αυτή των φοιτητών. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υψώνει νέα άδικα τύχη στον λαό και την νεολαία, στη μόρφωση των παιδιών μας. Όταν ήδη ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα πανάκριβο σχολείο που μετρά τις ανάγκες των παιδιών μας σαν κόστος, που είναι ένας ατελείωτος εξεταστικός μαραθώνιος γεμάτος άδικους κόφτες. Είναι πρόκληση κάποιοι να εισέρχονται σε πανεπιστήμια τελικά με τα αυστηρά κριτήρια της τσέπης τους. Όταν οι πόρτες των πανεπιστημίων κλείνουν για όσους έγραψαν 9.000 μόρια, δεν είναι υποκρισία να ανοίγουν για όσους έχουν 19.000 ευρώ να πληρώσουν. Όταν ήδη το πτυχίο δεν εξασφαλίζει την εργασία στο επάγγελμα σπουδών με δικαιώματα, με 1/3 πτυχιούχους να ετεροαπασχολούνται και 1/4 να είναι άνεργοι. Οι νέες κατηγορίες αποφύτων στο ίδιο επάγγελμα θα έχουν δεδομένες συνέπειες. Πιο πολύ άνεργοι, πιο πολύ ετεροαπασχολούμενοι, πιο μεγάλη δυνατότητα για την εργοδοσία να βρίσκει τον κατάλληλο σε συμφέρουσα τιμή. Τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης διαφόρων τομέων από το κράτος τα ζούμε όταν πληρώνουμε τα αυξημένα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους, τις πανάκριβες σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές, όταν παίρνουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, όταν αρρωσταίνουμε εμείς τα παιδιά μας. Το δημόσιο πανεπιστήμιο για να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά θα γίνεται όλο και πιο ακριβό για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, όλο και πιο φθηνό για το κράτος. Θα στρέφεται στους τομείς και τις λειτουργίες που φέρνουν έσοδα απαξιώνοντας τελείως τις όποιες παροχές υπήρχαν μέχρι σήμερα. Έχουμε και πρόσφατα το παράδειγμα του ΕΚΠΑ, του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας, που για να καλύψει τα έξοδά του και να βρει πόρους για τη λειτουργία του, από τον συνεχόμενο διαχρονικά με όλες τις κυβερνήσεις πετσοκομμένο προϋπολογισμό που δίνουν για την παιδεία και την εκπαίδευση των παιδιών μας, έφτασε στο σημείο να εμπορεύεται λάδι και κρασί μεταξύ άλλων προϊόντων μέσω e-shop. Κι όμως δεν πρόκειται για κάποια φάρσα, αλλά για το πώς λειτουργούν τα σύγχρονα πανεπιστήμια ΑΕΗ του 2024. Αλήθεια, πόσο σύγχρονο και λογικό είναι να ψάχνει το μεγαλύτερο ίδρυμα της χώρας μας να βρει πόρους πουλώντας λάδι και κρασί. Εκεί έχουν καταντήσει οι κυβερνήσεις τα ιδρύματα των παιδιών μας στον 21ο αιώνα. Οι μόνοι κερδισμένοι από το νομοσχέδιο είναι οι κολεγιάρχες από την πώληση πτυχίων, το κράτος από την περικοπή δαπανών για την παιδεία και οι εργοδότες που θέλουν απαξιωμένα πτυχία. Για φθηνότερο επιστημονικό εργατικό δυναμικό. Αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη για μας και τα παιδιά μας είναι το αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο που θα διασφαλίζει υψηλού επίπεδου σπουδές και θα ενσωματώνει στο πτυχίο τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο επάγγελμα. Η αγανάκτηση να γίνει αγώνας για να μην περάσει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διεκδικούμε απόσυρση του νομοσχεδίου αντιδραστική τομή. Όχι στα ιδιωτικά μη κρατικά πανεπιστήμια, όχι στην παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος. Καμία σκέψη αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές για τα παιδιά μας. Όχι στην υποβάθμιση των πτυχίων, πτυχία που κατοχυρώνουν την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις πραγματικές ανάγκες φοιτητών εργαζομένων στα πανεπιστήμια. Στηρίζουμε την κινητοποίηση των φοιτητών την 5η 11 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Κομωτινής.